Αμετακίνητο στη βούλησή του να ανοίξει νέο θαλάσσιο πέρασμα από τον Μαρμαρά στη Μαύρη Θάλασσα, εμφανίζεται το Ταγί Περντογάν. Παρά την κριτική, το πολιτικό αλλά και το οικονομικό κόστος. Το κανάλι της Κωνσταντινούπολης έχει χωρίσει στα δύο την Τουρκία, καθώς όλη η αντιπολίτευση ζητά από τον Τούρκο πρόεδρο να μην προχωρήσει, εν μέσω οικονομικής κρίσης, στο πολυδάπανο έργο. Ο Ερντογάν σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για το αξίωμα του Προέδρου βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν εναντί όλων των πιθανών διεκδικητών. Για πρώτη φορά όμως αρχίζει να γίνεται καθαρό ότι η αντιπολίτευση μελετά το ενδεχόμενο να κατεβάσει απέναντί του έναν δήμαρχο ως κοινό υποψήφιο. Ο Ερντογάν κατηγορείται ότι αφού βρέθηκε στη δύσκολη θέση να δανειστεί, τώρα αναγκάζεται με τις επιλογές του να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Κατάρ. Είτε πρόκειται για τη διόρυγα της Κωνσταντινούπολης, είτε για το κρατικό εργοστάσιο κατασκευής αρμάτων, στο οποίο μπήκε μέτοχος η βασιλική οικογένεια. Η Τουρκία παραμένει αφεντικό, διαβεβαιώνει ο Ερντογάν. Hani diyorlar ya, Katar, Katar, Katar. Evet, Katar buranın finansal ortağıdır %49'uyla. %51 Türk ortaklara aittir.